Σ' είχα πάρει και πριν δύο εβδομάδες. Θέλω ξανά την άποψή σου, αν μπορείς λίγο, για τον Ζουνίδη, μια και έγινε και το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Μάλλον το είδες. Ναι. Είχα μιλήσει όταν ήταν στην Ξάνθη, αλλά μου πες δεν έχουμε ακόμα πολλά παραδείγματα. Καλός προπονητής. Δεν θα ακούω, λίγο πιο δυνατά, δεν ακούω. Πολύ καλός προπονητής. Πολύ καλός προπονητής. Πού το στηρίζεις αυτό? Διαφωνώ με το 4-4-2 και το Βιαφάνη στη γραμμή. Ναι, δεν είναι και πολύ σόι αυτός. Ναι, γενικά διαφωνώ με τα 4-4-2. Χάνει πόντους γιατί δεν γεμίζει τα χαφ. Δηλαδή με το Λέτο δεύτερο φορ και το Μπέρκ αριστερά, δεν κάνω λάθος, ποιον είχε, το Βιαφάνες. Αριστερά βάζει το Λέτο. Συγγνώμη, κάτσε να δω λίγο το γράφημα, μισό λεπτό. Αριστερά βάζει το Λέτο και από πίσω είχε το Βιαφάνες. Δεκάρι τον είχε. Ναι. Κάτσε να δω. Αλλά όχι. Το Λέτο μπαίνει αλλαγή πολλές φορές. Όχι, 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 όχι. Έχει Εμποκού αριστερά. Δεξιά έχει, ναι, Βιαφάνες. Λέτο δεύτερο φορ με τον Μπέρκ. Λουντ κόφτη με τον Ζέκα. Εδώ. Έχει αραιό κέντρο. Σωστά. Ακόμα, αν ο Λεωζίνιο ήταν παίχτης, είχε δυνάμεις, θα σου τρώγε το κέντρο από την αρχή. Του το πήρε στο κέντρο όμως, γιατί ερχόταν και ο Βιαφάνης και ο Λέτο και ο Εμποκού, ερχόταν τρίτο χαφ. Πού έχασες το μάτς? Το μάτς το έχασες όταν αυτοί παίξανε ο Ηρακλής με πέντε χαφ. Πρόσεξε να δεις. Πρόσεξε να δεις. Παίζει. Παίζει με Δόνη. Με... Ο οποίος παίζει καλά, ο Δόνης. Πολύ καλός. Γιατί εμείς τον διώξαμε. Ναι. Παίζει με Δόνη, με Ιτζόγλου, με Λεωζίνιο, με Γροντί και Αγγελόπουλο. Και οι πέντε είναι χαφ. Δεν υπάρχει εξτρέμ. Ο Παναθηναϊκός, αντί να περάσει μεγάλες μπάλες σε Μπουμάλ και Μποκού και Μπέρκ, πάει να παίξει ποδόσφαιρο, παίζεις. Μα από την πίσω γραμμή σε μπλοκάρουνε οι χαφ, σου κερδίζουν την μπάλα και σου φάγανε το κέντρο. Νομίζω ότι... Να σε διακόψω. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι έχεις άδικο, αλλά είναι ένα παιχνίδι που έχω χάσει 15 ευκαιρίες, μια φάση έκανα να κλείσει, το βάλε. Εγώ δεν με νοιάζει το παιχνίδι καθε αυτό που πέταξα δύο βαθμούς. Εμένα με ενδιαφέρει για την επόμενη χρονιά, αυτό έχω ξαναπεί. Ουσία, πιστεύω ότι στον άνθρωπο αυτόν εγώ μάλλον μπορώ να βασιστώ. Ρωτάω και σε έναν που έχει δει πιο πολλά παιχνίδια, εγώ δύο μέρες την εβδομάδα ασχολούμαι. Να ξέρω, μπορώ να βασιστώ. Βλέπω καλά στοιχεία. Φυσική κατάσταση έχει βελτιωθεί. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός θέλει δίπλα στο Ζέκα ένα καλό χαφ. Βρε, θέλει παπάδες, άστο τι θέλει. Όχι το Λουντ, ούτε τον πώς το λένε αυτό που πήρατε, τον Κουρμπέλη. Μετά, ο Βιαφάνες, ούτε εξτρέμ ούτε δεκάρι. Απέτυχε μεταγραφή. Τώρα, αν δεν έχεις παράδες να πάρεις ένα δεκάρι, τι να σου πω. Ο Πάοκ που έχει παράδες πήρε τον Ουάρντα για δεκάρι. Δεν μου λέει τίποτα. Φοβάμαι μη γίνω Βιαφάνες του Πάοκ. Ο Ουάρντα, το φοβάμαι. Μακάρι να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά περίμενε. Χρόνο έπεσε στον Πανετολικό και τον ξέρουμε. Αλλά πρόσεξε. Τι να αλλάξει. Καλά ρε φίλε, και εσύ τον Τζόρντε εμείς τον πήρες από τον Πανηλιακό. Εντάξει. Ο Κουλιμπαλί Τσαπατσούλης δεν μ' άρεσε καθόλου χθες. Το ποιον, τον Τζόρντεβιτς. Ο Κουλιμπαλί Τσαπατσούλης χθες δεν μ' άρεσε καθόλου. Μετά. Η ουσία είναι ο Ζουνίδης θα βρει παίκτες να κάνει την ομάδα. Αν γίνουν αυτά που λέει και ο άλλος ο φίλος σου με τους διαιτητές και τις ιστορίες, πέντε φράγκα θα μπουν. Το θέμα είναι ότι αυτός θα μου βρει παίκτες να μου κάνει ομάδα. Τη στήνη φαίνεται καλά. Αυτό με νοιάζει εμένα. Καλός προπονητής, κρατήστε τον. Καλός. Εξαρτάται λεφτά για μεταγραφές. Καλός προπονητής. Ποιος είπε για λεφτά για μεταγραφές? Εξαρτάται τι λεφτά θα το δώσουν για μεταγραφές. Αδερφέ μου, ο Παοκτζής δεν είσαι? Ναι. Ωραία. Όλα θα εξαρτηθούν τι θα γίνει με αυτά τα ρεμάλια που είναι 20 χρόνια εκεί. Θα φύγουν αυτά τα ρεμάλια. Λέω τι θα γίνει με τις μεταγραφές. Θέλει ενίσχυση ομάδα. Ρε αδερφέ, να σου πω κάτι. Δεν πρόκειται να βάλει λεφτά. Εδώ ο άλλος που υποτίθεται έρχεται για την τρίτη εθνική και εξεχρεωμένος δεν βάζει μία.